ως που γκαλιά μια σφαίρα και το δεξί πιο πέρα το χέρι του πετά. Και του έχει μαύρη μάνα κανένα στελοχά. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί από όλους τους κλάδους έχουν κατακλείσει τους δρόμους της χώρας αντιδρώντας στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια το κόστος ζωής έχει διπλασιαστεί με τεράστιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, στο λάδι και στα λαχανοκομικά προϊόντα, στα βρεφικά είδη και στα είδη προσωπικής υγιεινής, στα ενίκια και στις δόσεις δανείων, στην ενέργεια και στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων να έχει καταρρεύσει. Είναι πρόκληση να ισχυρίζεται ο Μητσοτάκης ότι τα ψίχουλα των 714 ευρώ καθαρά στον κατώτατο μισθό είναι αυτά που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση για να μην διαταραχθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, όταν τα κέρδη των 500 μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων το 2022 στη χώρα μας προσέγγισαν το ιστορικό ρεκόρ των 20 δις ευρώ. Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας. Αγώνας και αντεπίθεση η επιλογή μας. Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας. Αγώνας και αντεπίθεση η επιλογή μας. Στον κλάδο της ενέργειας που εργαζόμαστε και ειδικότερα στο πάλε ποτέ πολυπληθές από εργαζόμενους Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης, η κατάσταση μόνο τραγική μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι γνωστό σε όλους ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις, επέφερε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μπήκαν στον κλάδο έχοντας τεράστια κερδοφορία, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα έγινε πανάκριβο εμπόρευμα και κομμένο για πολλά λαϊκά νοικοκυριά. Φίλοι και φίλες, οι συνεργαζόμενες συνταξιοδοτικές οργανώσεις του νομού Αρκαδίας, που είμαστε, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων νομού Αρκαδίας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αρκαδίας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ Αρκαδίας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ Μεγαλόπολης, το Παράρτημα ΟΣΕ Αρκαδίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ, Περιφερειακό Τμήμα Τρίπολης και το Παράρτημα Ανατολικής Πελοποννήσου του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ. Δίνουμε αγωνιστικό παρόν στη σημερινή σας συγκέντρωση, που είναι συνέχεια της 28ης Φλεβάρη, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα. Σήμερα, αυτή την ώρα, οι συνεργαζόμενες συνταξιοδοτικές οργανώσεις στην Αττική δίνουν δυναμικό παρόν έξω από το κτίριο του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου συνεδριάζει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο για τα κομμένα δώρα μας Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας από τις επικουρικές συντάξεις του 11μηνου, έκτος του 2015, πέμπτος του 2016. Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία και τον εμπεγμό της κυβέρνησης, που αντί να αποδώσει τα αναδρομικά μας με πολιτική απόφαση, προσφέρει σε ατέλειωτες, χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Αυτά τα αναδρομικά μας είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό των περικοπών που μας έχουν κόψει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια ανακούφιση όμως μπροστά στο κύμα ακρίβειας. Μετά από διαδοχικά 3 μνημόνια, τώρα μας επιβάλλουν και ακρίβεια διαρκείας στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο πληθωρισμός κινείται σε διψήφιο νούμερο, ενώ η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων αυξάνεται κατακόρυφα. Η όποια περιεχρή αύξηση του 3% στις συντάξεις που πήραμε, και δεν την πήραν όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, 750.000 συνταξιούχοι δεν πήραν δεκάρα αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και από αυτό το βήμα θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ως απάντηση στη δολοφονική επίθεση του τελευταίου στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό. Οι πολεμικές αιστείες στην περιοχή
που φέρνουν τη σφραγίδα της επιθετικότητας του κράτους του Ισραήλ και έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνουν μια επικίνδυνη κατάσταση. Η ενεξελίξη γενοκτονία κατά του λαού της Παλαιστίνης, οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και στο Λίβανο, οι τεταμένοι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ερυθρά Θάλασσα στρώνουν το έδαφος για γενίκευση του πολέμου. Η ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το κουβάρι των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η αποστολή της φρεγάτας Ίδρα και προσωπικού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα, μαζί με την ανάληψη από την ελληνική πλευρά ρόλου συντονιστή στην επιχείρηση Ασπίδες, προειδοποιούν για μεγάλους κινδύνους στον ελληνικό λαό. Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, γιατί με την πολιτική τους έχουν εμπλέξει τη χώρα μας μέχρι στιγμής σε δύο ταυτόχρονους υπεριαλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Οι ίδιες οι εξελίξεις φανερώνουν ότι η ολοένα βαθύτερη ελληνική εμπλοκή δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της Ελλάδας, όπως ισχυρίζονται. Αντίθετα, εξυπηρετούν μέχρι κεραίας τους δολοφονικούς αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή, ρίχνουν νερό στο μήλο της επιθετικότητας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η λαϊκή απέτηση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποσύρει άμεσα την στήριξή της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανοανατολικές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει η φρεγάτα Ίδρα από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια των υπεριαλιστών, για τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, βιομηχάνων και τραπεζιτών. Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή. Έξω το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή. Έξω το ΝΑΤΟ. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιοχή μας, που ξεπέρασαν τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΔΑ και ΠΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά σε ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, που υπονομεύουν την ενότητα και την οργανωμένη δράση των εργαζόμενων. Την απάντηση την πήραν στις 28 Φλεβάρι από τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που απήργησαν και πλημμύρισαν τις απεργιακές συγκεντρώσεις, παρά το ότι δεν είχε πάρει απόφαση η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ.